Ήφεση. και πόσο βαθιά θα είναι. Και από Παναγιώτου, κάθε εβδομάδα που κάνουμε Eurogroup, οι εκτιμήσει των θεσμών για την ύφεση στην Ευρώπη διαρκώ αλλάζουν, επικαιροποιούνται και γίνονται συνεχώ δυσμενέστερε. Θέλω, θέλω να σα πω ότι με βάση την προχθεσινή εικόνα τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η ύφεση στην Ευρώπη, έχω τα στοιχεία μπροστά μου, Εάν συνεχιστεί αυτό το κλείσιμο ουσιαστικά στις χώρες ή αυστηρές απαγορεύσει στις χώρες μπορεί να φτάσει το 5% και σε ένα ακραίο σενάριο και το 9%. Mm -hmm. Άρα, Άρα να, εμείς... να ξεπεράσει ε... κατά πολύ ακόμα και το 8% στην περίπτωσή μας. Την κρίση Άμα του 8%. Μιλάμε... Όχι, 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 όχι μισό λεπτό. Αυτό. αυτό μιλάω για την Ευρώπη. Mm -hmm. Μιλάω για την Ευρώπη, θέλω να είμαι πολύ σαφής. Είναι η εικόνα για την Ευρώπη. Σε μας... εμά. Εικόνα... Η, ε... η... η εικόνα για την Ελλάδα είναι σε πιο ήπια... Ποσοστά δηλαδή... ύφεση. Κοιτάξτε, από 1 μέχρι 2-3% είναι αυτή τη στιγμή οι εκτιμήσει. Mm -hmm. Όμω, πρέπει πάντα και ο Παπαναγιώτη έχει πάρα πολύ δίκιο, η κάθε σοβαρή κυβέρνηση, το κάθε σοβαρό Υπουργείο Οικονομικών σε οποιαδήποτε χώρα να κάνει και ακραία σενάρια. Δηλαδή, να λειτουργεί και με ακραία σενάρια. Δηλαδή, κάτι να διαρκέσει πολύ περισσότερο ή να επαναληφθεί μέσα στη χρονιά. Γι' αυτό και σα είπα ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και μεθοδικότητα. Δεν έχουμε αξιοποιήσει το μαξιλάρι. Πάμε με τις δικές μας δυνάμεις, λειτουργούμε με τις δικές μας δυνάμεις και διευρύνουμε το περιθώριο που έχουμε στην Ευρώπη και το δημοσιονομικό και mm -hmm. το χρηματοδοτικό. Mm -hmm. να, θέλω, να πω κάτι που είναι, θέλω να σου πω κάτι το οποίο το θέλω πάρα πολύ σημαντικό. Οι εκτιμήσεις και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ακριβώς επειδή είναι μια εξωγενής κρίση, δεν προέρχεται δηλαδή από ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε μέσα στην Ελλάδα, η Ελλάδα μέχρι το Φεβρουάριο πήγαινε εξαιρετικά στην οικονομία τη. Ο δείκτη οικονομικού κλίματο ήταν στο υψηλότερο σημείο από το 2000. Προφανώ τώρα την ελληνική κοινωνία την κυριεύει ο φόβο. Είμαστε σε μια εντελώ διαφορετική Ελλάδα από ότι ήμασταν πριν από δύο μήνε. Mm -hmm. Τώρα ο τζίρο των επιχειρήσεων, όλων σχεδόν των επιχειρήσεων, είναι 90% κάτω. Έχουμε πλήρη εικόνα τη κατάσταση. Το ενθαρρυντικό είναι, ακριβώ επειδή δεν είναι μια ενδογενή κρίση, ότι όλοι πιστεύουν ότι μόλι αυτή παρέλθει. Η ανάκαμψη θα είναι απότομη, θα έχει ένα σχήμα V, όπω okay. λέμε στα αγγλικά, το, το αντίστοιχο γράμμα στα αγγλικά. Δηλαδή, θα έχουμε μία πτώση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και θα έχουμε μία ανάκαμψη. Φαίνεται yeah. ότι yeah. η ανάκαμψη yeah. Yeah. καθυστερεί yeah. λίγο καθυστερεί yeah. λίγο. δεν είναι εύκολο να αποτυπωθεί απόλυτα μέσα στο 2020 θα είναι πολύ καλύτερη το 2021 και πολύ υψηλή. Υπάρχουν και Εμείς πιο αισιόδοξε εκτιμήσει από αυτέ που λέτε εσεί με το Β, Γιατί εγώ άκουσα και ένα συναδέλφου σα και διάσημου οικονομολόγου να λένε Για ότι μπορεί να μην είμαστε ούτε Β, ούτε ΕΛ, μπορεί να είναι ΑΙ. Δεν ξέρω αν τα συμμερίζεστε. Δεν... Υπάρχουν όντω πολύ πιο απεσιόδοξε εκτιμήσει που λένε ότι το 8 θα μοιάζει με αστείο. Κοιτάξτε, εάν τυχόν έχουμε μία εικόνα ότι αυτό θα κρατήσει ας πούμε τρει μήνες, Τότε σα λέω ότι θα είναι, VEU. Mm -hmm. είναι δεδομένη η ανάκαμψη. Αλλά είμαι πολύ ειλικρινή, mm -hmm. δεν σα λέω ότι η ανάκαμψη αυτή μπορεί να επιτευχθεί πλήρω το 2020. Να το πω πολύ απλά. Ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η χώρα είναι ο τουρισμό. Ο τουρισμό είναι από το εσωτερικό και από το εξωτερικό. Ακόμα και αν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, και ευχόμαστε να αντιμετωπιστεί με τα μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, τα ορθά μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση, τα πιο αυστηρά εγκαίρω. Mm -hmm αντιμετωπιστεί τον Ιούνιο για παράδειγμα ή τον Μάιο, ο τουρισμό θα έχει σοβαρό πρόβλημα το καλοκαίρι. Για λόγου στους οποίου αντιλαμβάνεστε. Σωστά. Αν θα έρθουν οι ξένοι, πόσοι ξένοι θα έρθουν. Ο φόβος τι έχουν φόβο γίνει. Έτσι, έτσι. Ο φόβος θα λειτουργεί ακόμα, βεβαίω. Ο φόβο θα λειτουργεί. Αυτό το συγκριτικό πλεονέκτημά μα είναι πω μπορεί να μην το μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε mm -hmm. κατά τον βέλτιστο τρόπο φέτο. Άρα υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε επαναλαμβάνω. Μέσω... στα δύο κόσμο, κύριε Υπουργέ. Γενικά και συνεπεί και οι άλλοι πολίτε, όχι μόνο αυτοί που υπάρχουν και κάποιοι που δεν πλήττονται. Θα υπάρχει μια οριζόντια κατάσταση φοροελαφρύνσεων ή όχι. Αυτή τη στιγμή αυτό που προέχει είναι να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση. Η πρώτη μα προτεραιότητα, συνεπώ, είναι να αυξήσουμε δαπάνε. Μάλιστα. Αυξάνουμε τι δαπάνε του κράτου. Μιλάτε με ένα πρόσωπο το οποίο από την πρώτη στιγμή που ήρθε στο Υπουργείο Οικονομικών μιλάει για μειώσει φόρων και υλοποιεί μειώσει φόρων. Ναι, αλλά άλλαξε το περιβάλλον. Και, και... Άλλαξε το περιβάλλον, οπότε η ορθή πολιτική επιλογή είναι να αυξήσουμε δαπάνε mm -hmm. για να στηρίξουμε εργαζόμενου και επιχειρηματίε. Για να μείνουν όρθιοι. Γι, ε, γι, ε, ε. γι' αυτό το λόγο και αυξάνουμε τι δαπάνε του αποθεματικού του Υπουργείου Οικονομικών κατά 4 δισεκατομμύρια ευρώ mm -hmm. για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την δημόσια υγεία, τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, του εργαζόμενου και πολύ σημαντικό, mm -hmm. την κοινωνική συνοχή.